Μία καλημέρα στον αντιπρόεδρο της κυβερνήσεως και υπουργό υπολείπου Αττικής με το Πασόκ. Άσε με να το λέω. Άσε με να το λέω, υπουργό υπολείπου Αττικής. Όχι υπουργό, βουλευτής. Αντιπρόεδρο της κυβερνήσεως και βουλευτή υπολείπου Αττικής με το Πασόκ, τον κύριο Θεόδωρο Πάγκαλο. Καλημέρα, κύριε Πάγκαλε. Καλά εσείς. Όπως βλέπετε, κύριε Πρόεδρε, ο Σταυρόπουλος τάχασε. Γιατί δίνετε την αίσθηση ενός φόβου. Όποιος πάει να μιλήσει μαζί σας θέλει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικός. Αυτό δεν είναι κακό. Δεν νομίζω. Ναι, αυτό δεν είναι κακό. Είναι καλό. Πάντα επικοινωνούμε με μεγάλη άνεση. Δεν συμφωνούμε συχνά. Αλλά δεν είναι απαραίτητο αυτό. Σωστό. Σωστό. Παρ' όλα αυτά, εγώ θέλω να σας πω ότι παρότι έχω μεγαλώσει σε ένα πολιτικό αντιπακαλικό περιβάλλον στην Ελευσίνα, οφείλω να σας ομολογήσω ότι συμφωνώ με τις περισσότερες από τις εκρήξεις σας. Όπως για παράδειγμα με το «μαζί τα φάγαμε». Γιατί αυτή είναι μια πραγματικότητα. Όμως ο κόσμος. Για σένα είναι πραγματικότητα. Ναι, για μένα. Για μια πολύ μεγάλη μερίδα ανθρώπων είναι το ακριβώς αντίθετο, ναι, και το κόκκινο πανί. Ναι, γιατί η αλήθεια γίνεται το κόκκινο πανί. Θέλω να σου πω κάτι, γιατί έχω και λίγο ψιλοβαρευτεί αυτή την ιστορία. Θα μπορούσα να έχω πει την εξής φράση, γιατί δεν έχω πει μονάχνο μαζί το φάγαμε. Μιλούσα στη Βουλή. Εκεί το είπα αυτό. Μιλούσα στη Βουλή και λέω ότι ξέρω ότι αντιμετωπίζουμε όλοι το ερώτημα που είναι τα λεφτά, που είναι τα λεφτά. Θα μπορούσα να σας απαντήσω μαζί, τα φάγαμε όλοι μαζί, γιατί μέσα σε ένα πολιτικό σύστημα πελατείας και διαφθοράς ενεπλέκεται και το πολιτικό προσωπικό της χώρας, αλλά ενεπλέκεται και ο πολίτης, ο οποίος είναι ευθύνη. Έτσι είναι. Λοιπόν, αυτό τώρα άλλοι το καταλάβανε, άλλοι δεν το καταλάβανε, και πολλοί το ξεχάσανε. Πολλοί νομίζουν ότι μιλούσα για πραγματικό φαΐ, γι' αυτό και βέβαια εκεί έχασε τελείως το παιχνίδι, γιατί πώς να ισχυριστώ ότι έφαγα λιγότερο από κάποιον άλλον, εγώ στα 105 κιλά που κινούμε αυτή τη στιγμή, δυστυχώς. Αλλά πραγματικά αυτό που μου έκανε μεγάλη εντύπωση ήταν η αντίσταση της κυρίας Ρόμπης, του Έλληνα πολίτη, του καθενός από εμάς, να παραδεχθεί την έννοια της ευθύνης. Αυτό δεν είναι τραγικό. Είναι τραγικό, γιατί αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχει κοινωνική συνοχή. Θα μου πείτε, καλά, τόσο τραγικό είναι, ας πούμε ότι οι πολιτικοί ευθύνονται παραπάνω, που ευθύνονται παραπάνω και ευθύνονται κατά κύριο λόγο, και δεν θα απαντήσουμε εκεί. Δεν είναι έτσι, γιατί για τον πολίτη δημιουργούνται δύο ερωτήματα. Κύριε Παγκαλέ, πριν πάμε στα επιμέρους, γιατί θέλουμε πολλά να συζητήσουμε. Τα δύο μας είναι πολύ μεγάλη σημασία για μένα, θέλετε. Το πρώτο είναι με ποιον τα έκανε ο πολιτικός αυτά. Δηλαδή τα έκανε εις βάρος κάποιου, τα επέβαλε σε κάποιον, δεν υπήρχε μια συνεργασία, δεν υπήρχε αίτημα. Και το δεύτερο είναι, γιατί ο πολίτης που ήξερε ότι ο πολιτικός, ο δεδομένος, έκανε αυτά, τον επανεξέλεγε.